έχεις πει ότι έχεις δεχθεί bullying για το ύψος σου. Τι ακριβώς συνέβη? Κοίτα να δεις. Το bullying είναι μια πολύ βαριά λέξη. Ενώ για να την πεις. Απλά κατάλαβα τώρα ότι αυτό που βίωνα τότε θα μπορούσε να μπει στην κατηγορία bullying. Μου είχαν πει όταν ήμουν 10-12 ότι δεν θα μπορώ να γίνω ηθοποιός γιατί είμαι πάρα πολύ ψηλή και στην Κύπρο δεν έχει ψηλούς ηθοποιούς για να είμαστε πάνω στη σκηνή μαζί. Αλλά εντάξει, τους διέψευσα. Έγινε ηθοποιός. Αλλά δύσκολο, η αλήθεια είναι. Ενώ το να συνυπάρξεις πάνω στη σκηνή με κάποιον που έχει διαφορετικό ύψος που σένα, ειδικότερα στην Κύπρο, που υπάρχει λίγο, θεωρώ, κάποιες φορές το στερεοτυπικό. Έχουμε φτιάξει μια εικόνα για το πώς πρέπει να είσαι πάνω στη σκηνή. Είμαστε σε μια ευαίσθητη ηλικία όταν είμαστε παιδιά, οπότε οτιδήποτε υποθεί από τους γύρω, είτε καλοπροαίρετα είτε κακοπροαίρετα, μπορεί να αφήσει έναν τραύμα στην ψυχή ενός παιδιού. Μικρά πράγματα. Γι' αυτό πάντα λέω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο μιλούμε στα παιδιά, γιατί μεγαλώνουν και κουβαλούν τις ανασφάλειες και τους φόβους που γεννιούνται από κάποιες καταστάσεις του παρελθόντος. Τι σου έλεγα δηλαδή τα υπόλοιπα παιδιά για το ύψος σου και σε ενοχλούσε τόσο πολύ? Κοίτα, για το ύψος μου δεν ήταν τόσο τα υπόλοιπα παιδιά. Ενώ είχα πάει σε θεατρικό εργαστήρι και μου το είχε πει δασκάλα μου. Οπότε φαντάσου ένα δάσκαλο που τον έχεις και πάρα πολλά ψηλά να σου πει το πράγμα, επηρεάζεσαι. Όσον αφορά στα άλλα παιδιά, νομίζω επειδή μου λέω πολλά loud, ένιωθα λίγο το ότι με πολλό ήθελα. Αλλά δεν το καταλάβαινα. Τώρα καταλαβαίνω το και να αφήνω ποτέ κάποιον πλέον που νιώθω ότι μπορεί μόνος του να το βιώσει έτσι. Θεωρείς ότι έχεις αδικηθεί στο χώρο σου? 1,77 από πάνω μέχρι κάτω, δεν ξέρω πριν να πω. Αδικήθηκα. Ναι, έχασα δουλειές γιατί ήμουν λίγο πιο ψηλή, λίγο πιο νταρντάνα για εκείνον που εψάχνα. Αλλά πιστεύω ότι ο χώρος μας είναι τόσο μεγάλος και έχει τόσες ευκαιρίες που θεωρώ ότι αν κάποια στιγμή κάποιος ψάχνει το φυσικ το δικό μου πάνω στην Έλενα, εννοείται ότι να είμαι μια καλή επιλογή. Νιώθεις ότι το ύψος επηρέασε ακόμη και την προσωπική σου ζωή, την ερωτική ζωή? Γενικώς όχι. Αλλά αν το πάρω ειδικώς και πάρω μεμονωμένες περιπτώσεις, σίγουρα είχα άντρες, ας πούμε, στη ζωή μου, οι οποίοι εγνωρίζαμε και μετά που έβλεπαν ότι είμαι και λίγο πιο ψηλή που τσινούς ή λίγο πιο νταρντάνα, έκαναν πίσω. Είμαι και δυναμική σαν άνθρωπος, οπότε νομίζω τούτη δυναμικότητα φοβίζει τους άντρες. Έλενα μου, η κουμπαριά με την Ιωάννα Λαμπροπούλου ισχύει γιατί αυτός ο γάμος είναι το γεφύρι της Άρτας. Τι συμβαίνει? Έχω και εγώ τον την απορία, Τάσο μου, δεν ξέρω. Έχει 2 χρόνια, αλλά λέμε να εμπαντρέψω, δεν ξέρω πότε να παντρευτεί. Είπα μου, χειμώνα του 22 να γίνει ο γάμος, γράψε την ημερομηνία. Αν πάλι γίνει το 22, ένα φκό που κουμέρα. Ενώ κατάντησε λίγο αστείο. Ναι. Όλοι ρωτούμε πότε να παντρέψει τη Λαμπροπούλου, και η Λαμπροπούλου εμπαντρεύεται. Δεν ξέρω.